σε συνεχή συναγερμό και η Κρήτη, με φόντο τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, και ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι δημιουργούν ένα κοκτέιλ που μπορεί να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, η Κρήτη σήμερα διατρέχει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδο 4, με το νησί να βρίσκεται σε κατάσταση Red Code. Από χτες είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, είμαστε σε πλήρη επαγνύπτυση και ετοιμότητα, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες και όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι μπορεί άμεσα να προκληθεί φωτιά και να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως είχαμε προχτές στο Ρέθυμνο και όπως δοκιμάζεται η Αττική από χτες. Βεβαίως, είμαστε σε πλήρη επιφυλακή όλη την αντιπυρική περίοδο φέτος. Η μεγάλη ξηρασία που έχει προκύψει από τις πολύ χαμηλές βροχοπτώσεις αλλά και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες από την Άνοιξη και μετά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό τοπίο σε όλη τη χώρα, αλλά στο νησί μας ένα περισσότερο, ένα παραπάνω, διότι βρισκόμαστε στο νότο και οι συνθήκες αυτές είναι ακόμα πιο δύσκολες. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι επιποδός προκειμένου να προλάβουν κάθε περιστατικό από άκρη σ' άκρη του νησιού. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, και οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι σε εφαρμογή, είμαστε σε πλήρη εγρήγορση. Ζητώ από τους πολίτες να συμπεριφερθούν υπεύθυνα για να προστατεύσουμε το πανέμορφο νησί μας και να μην θέσουμε σε κίνδυνο ούτε την ίδια τους τη ζωή, ούτε τη ζωή των συνανθρώπων μας. Μια σπίθα και μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα με συνοπτικές διαδικασίες. Πάντως, όπως υποστηρίζουν πυροσβέστες, κάθε καλοκαίρι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν τους πνεύμονες πρασίνους στη χώρα μας. Ωστόσο, τα κενά και η ελλειπή στελέχωση φέρνουν πολλούς στα όρια τους. Φυσικά και δεν επαρκεί το προσωπικό που υπάρχει στην πυροσβεστική. Είναι 3.500 τα οργανικά κενά αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει καταστρατήγηση του ωραρίου του πυροσβέστη. Έχουμε απίστευτη υπερεργασία και εσμή ότι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Δηλαδή την κατάχρηση, καταστρατήγηση του ωραρίου του προσωπικού. Την εξάντληση πλέον, γιατί βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου. Σε συνδυασμό με τις πάρα πολλές ελλείψεις προσωπικού, αλλά και το γερασμένο στόλο που έχουμε, οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Με φόντο μια ακόμη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, οι συνδικαλιστές ζητούν εμφατικά επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών.